Τώρα, κατά τα άλλα, Μαρία, η πανδημία είναι ακόμα εδώ. Οι χώρες όμως προετοιμάζονται για την επιστροφή στην κανονικότητα και στο τραπέζι της συνεδρίασης του Eurogroup έπεσε το θέμα για τον οδικό χάρτη στην μετά-COVID εποχή και για άλλη μια φορά διαφωνούν, όπως όλα δείχνουν, οι χώρες του Βορρά και του Νότου για τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας που πάγωσαν λόγω της κρίσης. Έτσι είναι. Εχθές έγινε στο Eurogroup η πρώτη ουσιαστική συζήτηση σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών και η σύγκρουση Βορρά-Νότου σε αυτή την πρώτη συζήτηση ήταν εμφανής. Το χάσμα μεταξύ Βορρά-Νότου έδωσαν με τις δηλώσεις τους ο Γάλλος και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Christian Lindner, μίλησε υπέρ της επιστροφής στη δημοσιονομική πειθαρχία. Είπε δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε θεμελιώδεις αλλαγές στα κριτήρια του χρέους και του ελλείμματος. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε αλλαγή στη συνθήκη. Από την πλευρά του, ο Bruno Lemaire, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, είπε ότι η ανάπτυξη προηγείται της σταθερότητας. Χρειαζόμαστε σύμφωνο με κοινούς κανόνες, αλλά πρώτα έρχεται η ανάπτυξη και μετά η σταθερότητα. Είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Σε γενικές γραμμές, οι χώρες του Νότου ζητούν περισσότερα περιθώρια ελιγμών για να μπορέσουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις που χρειάζονται για την μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Να λοιπόν που επιστρέφουμε στην ίδια κουβέντα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.